Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Είναι η ειδήσεις της Πάτρας και της Δυτικής Ελλάδας από την τηλεόραση του Best. Λίγα μόνο 24 ώρα μετά το τρίμερο του Καρναβαλιού και η αύξηση των κρουσμάτων του κορονοϊού, με την Αχαΐα να φτάνει σήμερα στα 934 συνολικά. Στην χώρα καταγράφηκαν 23.335 νέες μολύνσεις, στην Εντολοκαρνανία 397 και στην Ηλία 230. Ο συνωστισμός, η έλλειψη μέτρων προστασίας και ελέγχων θα οδηγήσει σε περαιτέρω αύξηση, ειδοποιούν οι ειδικοί. Πάμε αμέσως τώρα να μιλήσουμε με την κυρία Άννα Μαστοράκου, πρόεδρο του Ιατρικού Συλλόγου Πάτρας. Κυρία Μαστοράκου, καλησπέρα σας. Καλησπέρα σας. Τελικά είχατε εκφράσει και πριν το τριήμερο, στην προηγούμενη εβδομάδα, φόβους ότι θα έχουμε αύξηση των κρουσμάτων εφόσον δεν ληφθούν τα απαραίτητα μέτρα. Και μάλλον επιβεβαιωθήκατε. Ναι, πράγματι, πραγματικά πάρα πολύ γρήγορα μετά το τριήμερο ουσιαστικά βλέπουμε ακριβώς την ακτινογραφία των όσων έγιναν το τελευταίο διάστημα. Προφανώς δεν υπήρχε καμία μέρημνα για έλεγχο. Οι καταγραφές χθες και σήμερα δείχνουν ότι υπήρχαν αιστείες υπερμετάδοσης μέσα στην Πάτρα με μεγάλο οικό φορτίο, δηλαδή ουσιαστικά αυτοί οι άνθρωποι πολύ γρήγορα εκδήλωσαν την νόσο και τα δύσκολα βεβαίως είναι μπροστά μας. Μάλιστα. Αυτά τα κρούσματα είναι του Καρναβαλιού, κυρία Μαστοράκου? Δηλαδή μπορεί η νόσο να εκδηλωθεί τόσο γρήγορα? Αυτό είναι το εντυπωσιακό. Είναι πραγματικά κρούσματα του Καρναβαλιού, αλλά η εκδήλωσή τους ήταν σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα. Αυτό σημαίνει ότι υπήρχε συγχρονισμός, υπήρχαν ουσιαστικά άνθρωποι οι οποίοι μετέδωσαν σε πάρα πολύ μικρό χώρο και σε πολλούς θαμώνες τον ιό και με μεγάλο υλικό φορτίο για να έχουμε τόσο γρήγορη εκδήλωση των συμπτωμάτων. Μάλιστα. Αυτό που ανησυχεί είναι το αποτύπωμα στις επόμενες μέρες όσον αφορά τη διείσδυση του ιού σε ευπαθείς ομάδες μεγάλες ηλικίες και ανεμβολίας τους και φυσικά το φορτίο που θα μεταφερθεί στο νοσοκομείο. Βέβαια και οι ιδιοκτήτες των καταστημάτων εστίασης έλεγαν χθες ότι κάτω από τις συνθήκες έτσι όπως είχαν διαμορφωθεί ήταν αδύνατο να γίνει έλεγχος, κυρία Μαστοράκου. Και από την άλλη πλευρά οι ελεγκτικοί μηχανισμοί μάλλον δεν ήταν αρκετοί σε αριθμό για την διενέργεια των ελέγχων. Ναι, πράγματι. Αυτό φάνηκε ότι δεν υπήρχε η διαδικασία ελέγχου. Σαφώς και δεν υπήρχε ουσιαστικά ούτε έχελος εμβολιαστικής κάλυψης ούτε rapid test. Αυτό φάνηκε μέσα από την διαδικασία του τριημέρου. Και αυτό αφήνει αυτό το άσχημο αποτύπωμα στην περιοχή μας. Και φυσικά αυτό εννοείται, όσον είχαμε πάρα πολλές επισκέψεις, θα σκεδαστεί και σε άλλες περιοχές. Τι συμβουλεύετε τώρα, να γίνονται περισσότερα rapid test, γιατί έχουμε και τους ασυμπτωματικούς. Ποια είναι η συμβουλή σας, κυρία Μαστοράκου? Όσοι εκτέθηκαν στο τριήμερο, είναι απαραίτητο να κάνουν έλεγχο, να κάνουν rapid? Ναι, καταρχήν θα πρέπει να αποφύγουν οποιαδήποτε επαφή με ανθρώπους μεγάλης ηλικίας, με ανεμβολίας τους, με ευπαθείς ομάδες. Θα πρέπει να είναι σε εγρήγορση να κάνουν test, rapid ή self-test όποτε εμφανίσουν το παραμικρό σύμπτωμα και φυσικά να επισκεπτούν γιατρό και να αυτοαπομονωθούν πάρα πολύ γρήγορα από την εκδήλωση των συμπτωμάτων, ώστε να περιορίσουμε την μετάδοση του ιού και την διασπορά. Θα περιμένουμε λοιπόν και τις επόμενες ημέρες. Σας ευχηθούμε να πάνε τα πράγματα καλά. Να σας ευχαριστήσω, κυρία Μαστοράκου. Καλό σας βράδυ, καλή συνέχεια. Και χρόνια πολλά σε όλους. Χρόνια πολλά, ναι, χρόνια πολλά σε όλους. Δυσβάσταχτο τώρα το κόστος της ακρίβειας για τα νοικοκυριά, καθώς οι αυξήσεις σε βασικά είδη είναι καθημερινές. Πώς όμως αντιμετωπίζουν το κύμα ανατιμήσεων οι πολίτες? Να δούμε το ρεπορτάζ που ακολουθεί. Σε αξεπέραστο εμπόδιο την μετατραπή για τα νοικοκυριά η αύξηση των τιμών σε βασικά είδη. Και πολλοί
ήδη έχουν προχωρήσει σε περικοπές στη λίστα του σούπερ μάρκετ. Δυσκολευόμαστε πάρα πολύ και ειδικά με τους λογαριασμούς ΔΕΗ, σούπερ μάρκετ, πάρα πολύ. Έχετε κόψει κάποια προϊόντα? Δυστυχώς δεν μπορούμε με το παιδί να κόψουμε και πολλά, αλλά ζοριζόμαστε και θα ζοριστούμε και περισσότερο στο μέλλον, πιστεύω. Και η βενζίνη πάει στα 2,5 ευρώ, πώς το βλέπετε? Αυτό δεν οδηγώ, αλλά και ο άντρας μου παραπονιέται πάρα πολύ. Είναι πολύ δύσκολα. Πάρα πολύ δύσκολα. Δεν πάει καλά η κατάσταση καθόλου. Έχετε περιορίσει κάποια πράγματα εσείς από το σούπερ μάρκετ? Αναγκαστικά. Πολλά πράγματα. Δηλαδή, όπως θυμάστε, περίπου. Εντάξει, τώρα και οι βασικές ανάγκες περικόβονται σιγά σιγά. Ο μισό δεν το φτάνει. Και ανεβαίνει και η βενζίνη, θα πάει 2,5 ευρώ. Έφτασε 2,5 ευρώ. Όπως το λέτε. Τι σημαίνει αυτό για το δικό σας προϋπολογισμό? Πολλά σημαίνει. Έχω και μεγάλη οικογένεια. Είναι δύσκολα. Τα παιδιά μου δεν δουλεύουν. Θέλετε μια οικονομική βοήθεια από το κράτος, θα θέλατε? Όλοι θέλουμε. Όλοι θέλουμε. Και κυρίως εμείς οι πολίτες τουλάχιστον μας έχουν ξεχάσει εντελώς. Αναγκάζεστε να περικόπτετε δηλαδή προϊόντα που αγοράζατε? Συμβαίνει αυτό βεβαίως. Και προϊόντα περικόπτουμε και με λίστες πάμε στο σούπερ μάρκετ. Και προσπαθούμε να μειώσουμε όσο δυνατόν τη λίστα που άλλες φορές ήταν μεγαλύτερη, τώρα να αρχίσουμε να κόβουμε πράγματα κτλ. Και τις τιμές σκανάρουμε και τις προσφορές ψάχνουμε. Οι τιμές ανεβαίνουν κάθε εβδομάδα, τι βλέπετε? Όχι κάθε εβδομάδα, μέρα παραμέρα. Ναι. Το γεγονός ότι η βενζίνη θα πάει στα 2,5 ευρώ, τι σημαίνει για τον οικογενειακό σας προϋπολογισμό αυτό? Δεν όχι μόνο για τον δικό μου, νομίζω για όλων των Ελλήνων τον προϋπολογισμό σημαίνει και συμβαίνει. Στο τέλος θα εγκαταλείψουν και τα αυτοκίνητα που έχουν. Πολύ δύσκολη αυτή η κατάσταση, κάτι πρέπει να γίνει. Ανεβαίνουν κάθε εβδομάδα τα προϊόντα, τι βλέπετε? Κάθε εβδομάδα ναι, τουλάχιστον η βενζίνη έχει φτάσει στο Θεό. Έχει πάει 2,5 ευρώ, τι σημαίνει αυτό για εσάς? Πολύ δύσκολο με το κοινό με πια, χρησιμοποιώ μόνο τα μέσα. Και θέλω να μου πείτε, αναγκάζεστε να περικόπτετε κάποια προϊόντα που αγοράζετε πριν από το σούπερ μάρκετ? Αρκετά, ναι. Ειδικά τα περιπαιτικά. Χρησιμοποιώ ελάχιστα, μόνο σπιτικά. Δηλαδή, κυρίως μόνο πράσινο σαπούν και ξύδι. Τι να κάνουμε. Οπότε έχετε επαναπροσδιορίσει τη λίστα του σούπερ μάρκετ, είναι μόνο τα απαραίτητα? Μόνο τα απαραίτητα, ναι. Ειδικά εκείνα άτομα πλέον μόνο τα απαραίτητα. Και δεν βγαίνουν οι προϋπολογισμοί τόσο ακριβία, έτσι? Όχι, όχι, δεν βγαίνουν πια. Μόνο τα απαραίτητα λοιπόν. Σωτήρη, καλησπέρα. Καλησπέρα. Αλλά μάλλον θα πούμε και το ψωμί ψωμάκι, καθώς και οι αρτοποιοί έχουν φτάσει στα ωριά τους. Είναι δυσίωνες οι προβλέψεις και δεν μιλάμε για το απότερο μέλλον, μιλάμε για τις επόμενες ημέρες. Σύμφωνα βάντα με τη συντεχνία αρτοποιών Πάτρας, μέχρι τώρα δεν έχουμε δει να περνάει στη Λιανική όλη αυτή η τεράστια αύξηση στη χονδρική πώληση των σιτηρών. Αλλά όπως αναφέρουν οι αρτοποιοί, πολύ σύντομα, ίσως και τις επόμενες ημέρες, να δούμε να αποτυπώνεται στις τιμές της Λιανικής και συγκεκριμένα στο ψωμάκι που παίρνουμε κάθε μέρα, στη φρατζόλα, όλο αυτό το τσουνάμι της αναπτύσσεων. Βάσει των αυξήσεων στα αλεύρια και στο σιτάρι, η φρατζόλα των 350 γραμμαρίων θα έπρεπε ήδη να πωλείται 1,5 ευρώ, Σωτήρη. Έτσι λένε οι αρτοποιοί. Βέβαια, φαντάσου τώρα από το 1 ευρώ να πας κατευθείαν στο 1,5. Θα είναι μια τεράστια διαφορά η οποία θα χτυπήσει κατευθείαν στην τσέπη του καταναλωτή. Δεν ξέρω κατά πόσο μπορεί να το αντέξει αυτό η ευρεία κατανάλωση. Σίγουρα θα αποτελούσε σοκ για την καθημερινότητα όλων μας να φτάσει το ψωμί σε μια τέτοια τιμή. Παρ' όλα αυτά, με όσα βλέπουμε στις διεθνείς αγορές, ίσως να μην αργήσουμε να δούμε ακόμα και τέτοιες τιμές, Έφη. Να αξίζει να σου αναφέρω μερικές τιμές χοντρικής των προηγούμενων ημερών. Την καθαρά Δευτέρα είχαμε ρεκόρ στην τιμή πώλησης του σιταριού στις διεθνείς αγορές, έφτασε στα 422 ευρώ τόνος. Χθες είχαμε στα 395, είχαμε μία μικρή μείωση και σήμερα ξανανέβηκε πάνω από τα 400, πήγε στα 403 ευρώ ο τόνος. Όλες αυτές οι τιμές, για να δώσουμε ένα μέγεθος, να καταλάβει και ο τηλεθεατής, αυτές οι τιμές δεν υπήρχαν ακόμα και πριν από ένα μήνα. Συνήθως στο χοδρεμπόριο ο τόνος των σιτηρών πωλείται γύρω στα 300 ευρώ με 350 ευρώ, κάπου εκεί κινείται η τιμή του.
Ξαφνικά, με την έκρηξη του πολέμου στην Ουκρανία και την εισβολή της Ρωσίας, εκτινάχθηκε μέσα σε μία νύχτα η τιμή αυτού του βασικού προϊόντος, βασικό προϊόν διατροφής για όλο τον κόσμο, και βέβαια χρησιμοποιήθηκε ως πρώτη ύλη για άλευρα και για την παραγωγή πάρα πολλών προϊόντων ευρείας κατανάλωσης. Να πούμε ότι δεν είναι μόνο το αλεύρι που έχει αρχίσει και παίρνει την ανιούσα, η τιμή του. Έχουμε και άλλα, και σε άλλα βασικά προϊόντα, σε άλλες πρώτες ύλες που επηρεάζουν την καθημερινότητα και τη λειτουργία επιχειρήσεων στον χώρο της διατροφής. Να πούμε ότι το αλεύρι βασικά έχει πάρει μια αύξηση γύρω στο 100% στη χονδρική. Επίσης το σουσάμι από 1,60 το κιλό, τα αρτοπία το αγοράζουν πλέον στα 2,90 το κιλό. Το ηλιέλαιο πάλι είναι και αυτό ένα από τα βασικά εξαγωγήμα προϊόντα της Ουκρανίας, και όπως δείχνουν τα πράγματα φέτος δεν θα έχουμε εξαγωγές αυτών των προϊόν, και είναι σημαντικό και στη μαγειρική και σε παρασκευές πάρα πολλών προϊόντων. Έχει αυξηθεί και αυτό κατά 100% η τιμή του. Φαντάζομαι πολλοί το διαπιστώνουν και στο σούπερ μάρκετ. Στο σούπερ μάρκετ, του σούπερ μάρκετ λοιπόν, το ηλιέλαιο είναι ένα προϊόν. Ναι, το ηλιέλαιο είναι ένα προϊόν που χρησιμοποιείται, θα λέγαμε, συχνά στη μαγειρική και στα σπίτια μας, και έχουμε καταλάβει τους τελευταίους μήνες πόσο ψηλά έχουν ανέβει οι τιμές αυτό το προϊόν. Να πούμε ότι βέβαια εδώ παίζει σημαντικό ρόλο και η ενέργεια, γιατί μην ξεχνάμε ότι οι φούρνοι χρησιμοποιούν ενέργεια για να λειτουργούν, και πολλοί φούρνοι, οι περισσότεροι, μπορεί να μην χρησιμοποιούν ηλεκτρικό ρεύμα, παρόλα αυτά χρησιμοποιούν φυσικό αέριο, το οποίο με τη σειρά του και η τιμή αυτού του καυσίμου έχει εκτιναχθεί στα ύψη. Να πούμε ότι πάρα πολλοί φούρνοι, όπως μας ενημερώνουν από την Συντεχνία Αρτοπιών Πάτρας, για ρεύμα πληρώνουν λογαριασμούς πάνω από 1.000 ευρώ. Mm-hmm. Παλιά πλήρωνε γύρω στα 1.000 ευρώ, πλέον οι λογαριασμοί τους έρχονται γύρω στις 3.000 ευρώ. Ένας κλασικός, ένας τυπικός φούρνος της γειτονιάς περιλαμβάνει τέτοιους λογαριασμούς ηλεκτρικού ρεύματος και ενέργειας, και καταλαβαίνεις ότι όλα αυτά θα μετακυλήσουν, αν δεν έχουν ήδη μετακυλήσει, στις τιμές λιανικής. Και το σημαντικό είναι ότι έστω και αν ισορροπήσει η κατάσταση, οι τιμές αυτές θα παραμείνουν στα ύψη. Δεν περιμένουμε, ποτέ δεν περιμένουμε να μειώνονται. Θα τα πούμε και στη συνέχεια. Προφυλακιστέως κρίθηκε μετά την απολογία του, που κράτησε περισσότερο από 4 ώρες, ο 60χρονος μακελάρης της Ανδραβίδας, ο οποίος σκότωσε τους γονείς και τα παιδιά και τα δυο τους μωρά. Παρά τις πιέσεις που δέχτηκε από τον ανακριτή, ο 60χρονος δεν είπε το παραμικρό για το πώς σκότωσε τα παιδιά. Το δρόμο για τις φυλακές του Κορυδαλλού θα πάρει ο 60χρονος μακελάρης μετά την πολύωρη απολογία του, ο οποίος την περασμένη Τετάρτη σκότωσε το ζευγάρι Αρμάντο και Μαρία Κλότσι και τα δύο παιδιά τους, 1 και 2 ετών. Ανακριτής και εισαγγελέας ομόφωνα αποφάσισαν την προσωρινή του κράτηση. Κρίθηκε προφυλακιστέως, θα οδηγηθεί στις φυλακές Κορυδαλλού. Από ό,τι γνωρίζετε, είχαμε κάνει και κάποια αιτήματα για ψυχιατρική πραγματογνωμοσύνη, δεν έγιναν δεκτά στην παρούσα φάση. Ο 60χρονος Δέλτα Βίτα, κατά τη διάρκεια της απολογίας του, η οποία κράτησε 4,5 περίπου ώρες, παραδέχθηκε για ακόμη μια φορά ότι σκότωσε το ζευγάρι. Εξακολούθησε όμως να ισχυρίζεται πως δεν θυμάται τίποτα για τα παιδιά. Ο ίδιος ισχυρίστηκε ότι, όπως είπαμε και χθες, για τα δύο ενήλικα θύματα, ότι κανονικά τα τέλεσε και είπε κάποιες λεπτομέρειες επ' αυτών. Όπως ότι υπήρχε μια συμπλοκή μεταξύ των τριών τους, η οποία οδηγήθηκε πάνω σε ένα κρεβάτι, δηλαδή πάνω συμπλοκή, βγήκε το όπλο το οποίο είχε στην κατοχή του και έπεσε ένας πυροβολισμός. Από εκεί και μετά, λέει, δεν θυμάται τίποτε άλλο. Ο κόμπος είχε φτάσει στο χτένι, φέρεται να είπε ο δράστης στον ανακριτή, σχετικά με τους λόγους που τον οδήγησαν να διαπράξει το αποτρόπαιο αυτό έγκλημα. Δεν ήταν τα 1.000 ευρώ, τα οφειλόμενα ενίκια δηλαδή από την ενοικίαση του σπιτιού. Απλά οι συγκεκριμένοι ενοικιαστές και θύματα είχαν τη διένεξη με τον κατηγορούμενο και κλείνανε το φως και το νερό στην υπερήλικη μητέρα του πάνω συνέχεια, ενώ ο ίδιος πήγαινε και το άνοιγε, όπως ισχυρίστηκε ο ίδιος, έτσι. Το άνοιγε αυτά συνέχεια. Σε κάποια φάση αυτό γινόταν πάρα πολύ συχνά και δεν μπορούσε να κάνει κάτι παραπάνω. Στην ερώτηση γιατί γύρισε πίσω στο σπίτι του στην Ανδραβίδα, ο 60χρονος απάντησε πως δεν το έκανε για να πάρει χρήματα για κάποιο άλλο λόγο, αλλά για να ταΐσει το σκύλο του. Αποφάσισε να γυρίσει πίσω στην Ανδραβίδα γιατί λυπήθηκε ένα σκυλάκι που είχε και επειδή δεν θα είχε να φάει, μην πάθει κάτι. Mm-hmm. Και έτσι λοιπόν γύρισε πίσω προς την Ανδραβίδα, όπου τον περιμένανε οι αστυνομικοί με μπλόκα. Δεν υπάρχει άλλο άτομο τον οποίο τον υπέθαλπε, από ό,τι είπε και ο ίδιος, ούτε υπάρχει και μέσα από τη δικογραφία κάτι που να δείχνει κάτι τέτοιο. Έκρυψε λοιπόν το όπλο, περιπλανιόταν στην Πάτρα, βρήκε
καταφύγιο σε μια βάρκα η οποία ήταν σε ένα καρνάγιο, όπως λέγεται, ήταν έξω δηλαδή στη στεριά, ήταν εγκατελελειμμένη, γεμάτη τρύπες, εκεί βρήκε, γιατί έβρεχε, είχε κρύο, βρήκε εκεί πέρα καταφύγιο, όπως και στο αυτοκίνητό του που είχε βρει καταφύγιο. Όσον αφορά την πολυκατοικία στις οποίες το Λεβιτοστάσιο είχε κρύψει το όπλο του εγκλήματος, ο συνήγορός του είπε πως την επέλεξε γιατί είχε τα κλειδιά της εισόδου. Με μια γνωριμία που είχε τυχαία παλιότερα, του είχε δώσει κάποιος ένα κλειδί, μήπως χρειαστεί κάτι για να πάει να του κάνει κάποια δουλειά. Ο συγκεκριμένος μάλλον λέει δεν κατοικεί ακόμα, δεν κατοικεί και ήταν με νίκιο τότε αυτός ο συγκεκριμένος και απλά είχε κρατήσει τα κλειδιά από τότε που του είχαν ξεμείνει και θεώρησε ότι ήταν. Μπορούσε να πάει εκεί να αφήσει το συγκεκριμένο όπλο στο Λεβιτοστάσιο. Και συνέχεια της υπόθεσης στις δικαστικές αίθουσες πια. Μεγαλείο ψυχής από τους γονείς του 6χρονου Κωνσταντίνου που προσφέρουν τα όργανα του παιδιού του. Στο άτυχο αγόρι τραυματίστηκε βαρύτατα στο κεφάλι το απόγευμα της Κυριακής πέφτοντας από τον μπαλκόνι του δευτέρου ορόφου. Παρά τις προσπάθειες των γιατρών δεν τα κατάφερε. Είναι δεύτερη δωρεά σε διάστημα μιας εβδομάδας. Είχε προηγηθεί ένα αγοράκι 2,5 ετών που είχε πνιγεί με ένα φασόλι. Ο μικρός Κωνσταντίνος δεν κατάφερε να βγει νικητής από την τόσο δύσκολη μάχη που έδινε. Όμως φεύγοντας προσφέρει ζωή. Ο 6χρονος τραυματίστηκε βαρύτατα στο κεφάλι το απόγευμα της Κυριακής πέφτοντας από τον μπαλκόνι του δευτέρου ορόφου του σπιτιού του. Αν και μεταφέρθηκε ταχύτατα από το ΕΚΑΒ συνοδεία της αστυνομίας στο Καραμανδάνιο, οι γιατροί προχώρησαν άμεσα στη διασωλήνωσή του και διεκομίστηκε για νοσηλεία στη ΜΕΘ Παίδων του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Πατρών. Παρά τις προσπάθειες των γιατρών δεν τα κατάφερε. Έγιναν τα εγκεφαλικά τεστ και διαπιστώθηκε ο εγκεφαλικός θάνατος του παιδιού. Οι γονείς του πήραν την απόφαση για τη δωρεά των οργάνων. Έχουμε δώσει στον Εθνικό Οργανισμό Μεταναστεύσεων τις πληροφορίες που χρειάζονται και περιμένουμε από τον Εθνικό Οργανισμό Μεταναστεύσεων να μας δώσουν πιθανή ώρα για την διενέργεια της λήψης των οργάνων. Αυτό δεν το έχουμε ακόμα. Ευελπιστώ τις επόμενες ώρες να έχουμε μία ώρα χειρουργία. Ακόμα δεν έχουμε εικόνα. Και πάλι το σημαντικό που θέλω να πω είναι το μεγαλείο ψυχής αυτών των δύο γονιών, γιατί μέσα πραγματικά μέσα στον πόνο τους πήραν μια πολύ δυνατή απόφαση και ζήτησαν να σωθούν άλλα παιδιά μέσα από το θάνατο του παιδιού τους. Νομίζω είναι κάτι το οποίο δεν ξέρω αν μπορεί να εκφραστεί με λόγια. Εμείς υποκλινόμαστε, είμαστε κοντά τους, συνεχώς μιλάμε μαζί τους. Είναι δύο εξαιρετικοί γονείς, μια όμορφη οικογένεια. Μας δίνει διδάγματα αυτή η οικογένεια, πως πρέπει να αντιμετωπίζουμε τα πράγματα μέσα στην κοινωνία. Κάποια παιδάκια σίγουρα αύριο θα δεχτούν νοσκεύματα, κάποια παιδάκια βρίσκονται σε μια άλλη εντατική και χαροπαλεύουν. Ευχαριστούμε πάλι την οικογένεια, τον πατέρα, τη μητέρα, να είναι καλά, να τον θυμούνται με αγάπη και σίγουρα θα είναι πάντα περήφανοι για το μικρό τους. Πόσο εύκολη όμως είναι η διαδικασία δωρεάς οργάνων? Είναι μια αλυσίδα γεγονότων αρκετά περίπλοκη. Νομίζω ο Εθνικός Οργανισμός Μεταναστεύσεων συντονίζει με πάρα πολύ καλό τρόπο. Είμαστε όλοι αλυσίδα, τρίτη μιας αλυσίδας. Είναι το χειρουργικό κομμάτι, είναι η εντατική μονάδα, είναι τα νοσοκομεία υποδοχής, είναι το ΕΚΑΒ, μην το ξεχνάμε το ΕΚΑΒ, γιατί αυτό πολύ σημαντικό θα κάνει τις διακομιδές των γιατρών και ενδεχομένως και των νοσκευμάτων. Είναι τα νοσοκομεία υποδοχής. Είναι μια αρκετά περίπλοκη διαδικασία που νομίζω όμως την κάνουμε πάντα σωστά και νομίζω και αυτό το περιστατικό θα έχει έτσι ένα αίσιο τέλος όσο αφορά τη λήψη των οργάνων. Δύσκολη και περίπλοκη διαδικασία αναμένεται να ξεκινήσει
απόψη και να ολοκληρωθεί, να εμείς να ευχηθούμε να πάνε όλα καλά. Τώρα αλλάζουμε θέμα, αναμένεται να ξεκινήσουν οι εργασίες για την κατασκευή της Πατρών Πύργου. Τι νεότερα έχουμε? Πάμε στον Σωτήρη. Σωτήρη, τι έχουμε? Έχουμε συνεχείς προπαρασκευαστικές, θα λέγαμε, εργασίες από τις τρεις εταιρείες που συμμετέχουν στο κοινοπρακτικό σχήμα της Ολυμπίας Οδού, που θα αναλάβουν να υλοποιήσουν η κάθε μία το δικό της κομμάτι. Να πούμε, όπως τόνισες και εσύ, ξεκινάμε τις εργασίες, ξεκινούν βέβαια οι εταιρείες αυτές τις εργασίες τους στο δεύτερο μισό του Μαρτίου και αναμένεται να αποκτήσει το έργο ικανοποιητικούς ρυθμούς μέσα στο Πάσχα και πλήρης, βέβαια, μετά θα πάμε σε πλήρης ρυθμούς μέσα στο καλοκαίρι. Δηλαδή μιλάμε, Σωτήρη, για την επόμενη εβδομάδα. Ναι, στα τέλη του, το δεύτερο, όταν λέμε το δεύτερο δεκαπενθήμερο, προς τα τέλη Μαρτίου. Το έργο, να πούμε, έχει χωριστεί σε τρία τμήματα, όπως είπαμε και προηγουμένως. Καθένα από αυτά θα κατασκευαστεί από τις εταιρείες Άβακα, Άβαξ, το Μιντιλόγλιο Καρέικα, είναι το κομμάτι δηλαδή που βρίσκεται στην πλευρά της Πάτρας. Καρέικα ως Γαστούνι το έχει ο Άκτορας και η Τέρνα έχει το κομμάτι από τη Γαστούνι ως τον Πύργο. Αυτά είναι τα τρία κομμάτια. Όσον αφορά το χρονοδιάγραμμα, θα έχουμε δύο βασικές προθεσμίες για την υλοποίηση της κατασκευής. Το τμήμα Πύργος κάτω Αχαΐα θα υλοποιηθεί σε διάστημα τριών ετών. Αυτό θα ξεκινήσει τελευταίο, για να λύσουμε και εδώ μια απορία που είχε τεθεί το προηγούμενο διάστημα, έφη, που, από πού θα ξεκινήσει το έργο. Θα ξεκινήσει από τον Πύργο οριστικά, γιατί εκεί είναι το πιο εύκολο κομμάτι. Έχουμε ένα ανάγλυφο το οποίο δεν έχει σημαντικά εμπόδια. Η χάραξη, η κατασκευή του δρόμου θα γίνει επί της χάραξης της υπάρχουσας ή σε κομμάτια που έχουν ήδη διανοιγεί. Και το πιο δύσκολο κομμάτι, όπως είπαμε, είναι αυτό από την ΒΙΠΕ, από τον κόμβο της ΒΙΠΕ, από το Μιντιλόγλι μάλλον, μέχρι το κόμβο της Κάτω Αχαΐας. Και αυτό γιατί εκεί έχουμε ένα πιο δύσκολο ανάγλυφο, το ξέρουμε όλοι, περνάμε και από εκεί καθημερινά πάρα πολύ από εμάς. Εκεί θα απαιτηθεί μεγαλύτερη προσπάθεια. Και εδώ υπάρχει ένας επιπλέον παράγοντας, τα συνεργεία θα δουλεύουν σε αυτό το κομμάτι όπως δούλευαν με την Ολυμπία Οδό. Θα γίνεται δηλαδή η εργασία εν κινήσι. Θα λειτουργεί δηλαδή το εργοτάξιο και παράλληλα θα είναι σε λειτουργία και ο δρόμος. Δεν θα γίνεται δηλαδή κάπου παρακείμενα σε κάποια καινούρια διάνοιξη όπως θα γίνει στο υπόλοιπο κομμάτι. Γι' αυτό εκεί το κομμάτι αυτό έχει ένα ιδιαίτερο βαθμό δυσκολίας, τον οποίο τον είχαμε ζήσει και όταν κατασκευαζόταν η Ολυμπία Οδός. Άρα λοιπόν υπάρχουν δυσκολίες σε σχέση με το έργο. Ναι, έχουμε κάποια ζητήματα και εδώ να σου αναφέρω ότι ιδιαίτερες τεχνικές δυσκολίες δεν έχουμε όπως στην Ολυμπία Οδό. Ας πούμε να αναφέρουμε ότι εδώ κάποια σημαντικά τεχνικά στο κομμάτι Πάτρα Πύργος είχαν ήδη υλοποιηθεί από την εποχή του 2013, όταν το τμήμα αυτό ήταν συνδεδεμένο με την Ολυμπία Οδό, αποτελούσε τμήμα της κανονικό, όπως για παράδειγμα η δίδυμη γέφυρα του Ποινιού είναι το σημαντικότερο ίσως τεχνικό που προβλεπόταν στην κατασκευή αυτού του κομματιού και έχει ήδη φτιαχθεί. Οπότε τα δυσκολότερα σημεία θεωρούνται τα 13, πρώτα 13 χιλιόμετρα του δρόμου, αυτά που αναφέραμε προηγουμένως, από το Μιντιλόγλι δηλαδή μέχρι την Κάτω Αχαΐα. Επίσης, να πούμε ότι ήδη έχουν στηθεί τα πρώτα δύο εργοτάξια, το έχουμε αναφέρει αυτό και σε προγενέστερα δελτία ειδήσεων, του Άβακα στα Καμίνια, στο 8ο χιλιόμετρο του έργου, και του Άκτορα στα Καρέικα, στο 21ο χιλιόμετρο του οδικού άξονα. Ενώ σε λίγες μέρες, όπως μαθαίνουμε, αναμένεται να ολοκληρωθεί και η εγκατάσταση του τρίτου εργοταξίου, αυτό της Τέρνα, στην περιοχή της Αμαλιάδας. Να πούμε, Έφη, ότι τις ημέρες αυτές, εκτός από την εγκατάσταση των εργοταξίων, έχουμε και διάφορες άλλες προπαρασκευαστικές εργασίες που αφορούν κυρίως τοπογραφικές αποτυπώσεις και συλλογή σκουπιδιών και μπάζων. Εδώ είναι να κάνουμε μια παρένθεση να πούμε ότι είναι ένα από τα σημαντικά και δύσκολα σημεία και τεχνικά εμπόδια του έργου. Γιατί ο δρόμος όλα αυτά τα χρόνια έχει αποτελέσει και σημείο εναπόθεσης σκουπιδιών και μπάζων κατά μήκος όλου αυτού του οδικού άξονα μέχρι τον Πύργο. Υπάρχουν πολλά σημεία που έχουμε συγκεντρωμένα τέτοιες ποσότητες, οι οποίες θα πρέπει να μεταφερθούν σε πιστοποιημένους χώρους αποκομιδής. Και καταλαβαίνεις ότι αυτό θα απαιτήσει διάφορες προεργασίες, ίσως και μελέτες, και ενδεχομένως να μπει ένα ζήτημα εκεί πέρα κάποιες μικρές ίσως καθυστέρηση. Να πούμε επίσης ότι στις εκκρεμότητες του δημοσίου περιλαμβάνεται ελάχιστες μεν και μικρή σημασία, αλλά θα
θα απαιτήσουν και αυτές οι εργασίες το χρόνο τους, αφορούν τις απαλωτριώσεις. Το μεγαλύτερο μέρος έχει ολοκληρωθεί. Παρ' όλα αυτά, υπάρχουν κάποια τμήματα που παραμένουν σε εκκρεμότητα. Να πούμε ότι η σύμβαση προβλέπει ότι θα πρέπει να παραδοθούν στην κοινοπραξία μέσα σε 9 μήνες κάποιοι χώροι που απομένουν και αποτελούν κομμάτια κύριας χάραξης του αυτοκινητόδρομου, και στους 12 μήνες θα πρέπει να γίνουν κάποιες συμπληρωματικές, να αποδεθούν κάποιες συμπληρωματικές εκτάσεις σε κατέρωθεν του δρόμου για να χρησιμοποιηθούν προφανώς για τις διάφορες εργασίες και να εξυπηρετήσουν τις ανάγκες των εργοταξίων. Αρχαιολογικά δεν αναμένονται να αντιμετωπιστούν σημαντικά εμπόδια πέρα από το κομμάτι της βιομηχανικής περιοχής, του κόμβου της βιομηχανικής περιοχής, όπου εκεί παλαιότερα είχαν βρεθεί, υπήρξαν κάποια αρχαιολογικά ευρήματα και εκτιμούν οι αρμόδιοι της εργολαβίας ότι ίσως να υπάρχει μια πιθανότητα να βρεθούν εκεί κάποια αρχαιολογικά ευρήματα και καταλάβεις ότι υπάρχει κάποια καθυστέρηση. Πάντα υπάρχουν τέτοια ζητήματα. Θα δούμε λοιπόν, ξεκινούν τα μηχανήματα, μέχρι το τέλος Μαρτίου θα έχουν ξεκινήσει οι εργασίες. Βέβαια οι συνθήκες έχουν αλλάξει. Ζούμε περίεργες καταστάσεις. Περιμέναμε όμως αρχές του Μαρτίου τον κύριο Μητσοτάκη, ναι, τον Πρωθυπουργό, μαζί με τον Υπουργό Μεταφορών Κώστα Καραμαλή, να βρεθούν εδώ για να εγκαινιάσουν τις εργασίες του. Ναι, έργου. Ναι, είναι γεγονός. Αυτό παραμένει σε κρεμότητα. Κοίταξε, κάποια επίσημη ανακοίνωση δεν είχαμε. Παρ' όλα αυτά είχε διαρρεύσει από αρμόδιους παράγοντες, προφανώς πλησίων του Μεγάρου Μαξίμου και του Υπουργείου Υποδομών, ότι αναμένονταν ο Πρωθυπουργός αλλά και ο Υπουργός Υποδομών. Αντιλαμβανόμαστε ότι οι διεθνείς εξελίξεις καθιστούν τουλάχιστον δύσκολη την έλευση του Πρωθυπουργού. Παρ' όλα αυτά, ίσως να δούμε, το πιο πιθανό είναι να δούμε μόνο τον Υπουργό Υποδομών, τον Κώστα Καραμαλή, να δίνει το έναυσμα, λέμε την έναρξη, να δίνει το σήμα της έναρξης των εργασιών. Θα δούμε λοιπόν. Πάμε τώρα, κυρίες και κύριοι, στο καρναβάλι του 2022, που και αυτό μπήκε στο βιβλίο της ιστορίας του Πατρινού Καρναβαλιού και σίγουρα θα γραφτεί ως το καρναβάλι, το τρίτο καρναβάλι του κορονοϊού. Κάποιες εκδηλώσεις έγιναν, θα μπορούσαν να γίνουν περισσότερες, έμειναν κάποιες ευκαιρίες ανεκμετάλλευτες. Πάμε σε έναν μικρό απολογισμό, σύντομο απολογισμό. Είναι μαζί μας η κυρία Ήρα Κουρή, πρόεδρος της Κοινοφελούς Επιχείρησης Καρναβάλι Τέχνης. Κυρία Κουρή, καλησπέρα σας. Καλησπέρα. Το σχόλιο σας, έχουν περάσει κάποια 24 ώρα από το τριήμερο του καρναβαλιού. Το δικό σας σχόλιο λοιπόν, τι έγινε ή τι δεν έγινε? Είναι πάρα πολύ νωρίς για να βγάλουμε κάποια συμπεράσματα σε σχέση με το σύνολο των καρναβαλικών εκδηλώσεων. Το αποτύπωμα λοιπόν, που είναι περισσότερο συναισθηματικό παρά λογικό, δύο μέρες μετά το τέλος του καρναβαλιού, είναι αυτό ακριβώς όπως το περιγράψατε. Μπορούσαν να γίνουν πράγματα που δεν έγιναν, και αυτό αφορά κυρίως τις μεγάλες και ανοιχτές εκδηλώσεις και όχι μόνο τις παρελάσεις, γιατί το τελευταίο 15ήμερο μας απαγορεύτηκαν και οι υπαίθριες εκδηλώσεις που είχαμε προγραμματίσει, συναυλίες καρναβαλουπόλη σε ανοιχτό χώρο, μικρές συναυλίες στις διάφορες γειτονιές, θεατρικά δρόμενα. Άρα λοιπόν αισθανθήκαμε ότι από την Αθήνα, από την κυβέρνηση, τα μέτρα που πήραν σε ό,τι αφορά τα καρναβάλια όλης της χώρας δεν ανταποκρίνονταν με την εικόνα που βιώσαμε εμείς το τελευταίο τρίμηνο στην πόλη. Τελικά πόσο σκόπιμο ήταν να απαγορευτούν αυτές οι εκδηλώσεις? Η απάντηση γίνεται από τους επιστήμονες σε αυτά τα θέματα. Και επειδή αφορά τη δημόσια υγεία, εγώ στέκομαι πάντα με σεβασμό στην άποψη των επιστημόνων. Θα ήταν παράλογο να κρίνω εκ των υστέρων απόφαση επιστημονική. Σε σχέση τώρα με το πολιτικό, αντίκτυπο που έχει μια τέτοια απόφαση, αυτό είναι θέμα της κυβέρνησης και αφορά ένα σύνολο ζητημάτων και όχι μόνο το καρναβάλι. Κυρία Κουρή, εγώ δεν θέλω να κρίνω την απόφαση των ειδικών, και οι γιατροί είχαν δώσει σαφέστατες οδηγίες ότι θα πρέπει να αποφύγουμε το συνωστισμό, φοράμε μάσκα όπου υπάρχει συνωστισμός, τηρούμε τα μέτρα προστασίας, κάτι που τελικά δεν έγινε από όλους εμάς, όχι με ευθύνη του Δήμου και με την απουσία βέβαια των ελεγκτικών μηχανισμών. Αυτό είναι ένα άλλο κομμάτι.
αλλά τελικά αυτό που είδαμε, τελικά η απαγόρευση, γι' αυτό λέω, η απαγόρευση αυτών των εκδηλώσεων, και δεν μιλάω για την παρέλαση, ήταν άκερη και άκυρη τελικά. Ακριβώς όπως το είπατε, άκυρη. Η ίδια η κοινωνία, ο ίδιος ο κόσμος δηλαδή, ανέτρεψε αυτές τις αποφάσεις. Η ανάγκη του κόσμου να διασκεδάσει, να βρεθεί με άλλους συνανθρώπους του και να νιώσει να μοιραστεί τη χαρά του καρναβαλιού, ανέτρεψε όλες αυτές τις αποφάσεις. Ναι. Κατά συνέπεια, εκ των πραγμάτων, αποδείχθηκαν ότι ήταν ανεπαρκείς ή και ανώφελες. Πολύς λόγος έγινε, κυρία Κουρή, για το Δημοτικό Θέατρο και αυτή την εκδήλωση που έγινε με φόντο το Πατρινό Καρναβάλι, με την Άννα Βύση και την επιτυχημένη, κατά τα άλλα, εκπομπή του Αθηναϊκού Καναλιού στο σπίτι με το Μέγκα. Υπήρξαν σχόλια που είπαν ότι δεν εκμεταλλευτήκαμε την ευκαιρία, ο Δήμος δεν εκμεταλλεύτηκε αυτή την ευκαιρία ώστε να δείξει τι σημαίνει Πατρινό Καρναβάλι. Διοργανωτής σε αυτή την εκδήλωση ήταν η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδος. Εμείς από την πλευρά μας ζητήθηκε το Δημοτικό Θέατρο, που είναι αρμοδιότητα του ΔΥΠΕΘΕ, για να το δώσει, και από την ΚΕΔΥΠ ζητήθηκε ένα βίντεο που είχαμε κάνει πέρσι, μια σειρά ντοκιμαντέρ με θέμα το καρναβάλι, εγώ ως καρναβάλι. Όποιο στοιχείο λοιπόν είδατε στην εκπομπή που αφορούσε το Πατρινό Καρναβάλι και την ιστορία του, μαρτυρίες για το Πατρινό Καρναβάλι, ήταν αυτά που δώσαμε εμείς ως ΚΕΔΥΠ. Ουσιαστικά λοιπόν το στίγμα του καρναβαλιού δόθηκε με τα αποσπάσματα από αυτό το ντοκιμαντέρ, γιατί αυτό μας ζητήθηκε και μέχρι εκεί μπορούσαμε εμείς να συνεισφέρουμε. Έλειψαν, αυτό που υπόθηκε είναι ότι έλειψαν χαρακτηριστικά κομμάτια και χαρακτηριστικά στοιχεία του Πατρινού Καρναβαλιού, όπως ο σοκολατοπόλεμος και τον μπουρμπούλι. Από τη στιγμή που έγιναν αυτά τα γυρίσματα στο Δημοτικό Θέατρο της Πάτρας και αυτά τα δύο, και η σοκολάτα και το μπουρμπούλι, είναι άρρηκτα συνδεδεμένα με το Δημοτικό Θέατρο. Αντιλαμβάνεσαι ότι αυτά είναι επιλογή του σκηνοθέτη. Δεν αφορά εμάς. Δεν αφορά το Δήμο Πατρέων δηλαδή. Αφορά το σκηνοθέτη που επιλέγει αυτά που κατά την κρίση του πρέπει να δείξει. Ο σκηνοθέτης, βέβαια, κυρία Κουρή, δεν, ίσως και να μην τα ξέρει αυτά δεν τα δύο χαρακτηριστικά. Δεν έχουμε εμείς ούτε την καλλιτεχνική διεύθυνση, ούτε την παροχή πληροφοριών. Ό,τι μας ζητήθηκε, κυρία Καρουνιά, αυτό που σας προαναφέρω, εγγράφως μας ζητήθηκαν, γιατί έχουμε εμείς τα πνευματικά δικαιώματα, 7 επεισόδια ντοκιμαντέρ. Αυτά εμείς δώσαμε και από αυτά μπορούσε να αντλήσει ο σκηνοθέτης και ο κάθε σκηνοθέτης τις πληροφορίες που ο ίδιος ζήτησε. Απλά, ξέρετε τι, κυρία Κουρή, είναι το θέμα ότι μας δόθηκε μια πολύ μεγάλη ευκαιρία και δεν την εκμεταλλευτήκαμε στο μεγαλύτερο βαθμό. Αντιλαμβάνεστε, επειδή δουλεύετε στην τηλεόραση, ότι η εκπομπή, οποιαδήποτε εκπομπή και σε οποιοδήποτε κανάλι, έχει ορισμένα χαρακτηριστικά και έχει ορισμένους κανόνες. Από εκεί και πέρα δεν μπορώ εγώ να σας απαντήσω ως πρόεδρος της Κοινοφελούς για μια εκπομπή στην οποία ούτε αρμοδιότητα να παρέμβω είχα ως διοργανωτής, ούτε ως καλλιτεχνικός διευθυντής. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν ότι και οι όποιες αιτιάσεις φυσικά έχουν βάση, φυσικά ο σοκολατοπόλεμος, τα μπουρμπούλια και μια σειρά άλλων εκδηλώσεων, τουλάχιστον τα μπουρμπούλια που θα βιώσουμε εμείς παλιότερες μέσα στο Δημοτικό Θέατρο, οι χοροί παραδοσιακοί των συντακτών, του Δημάρχου κλπ. Σηματοδοτούν το Πατρινό Καρναβάλι. Το τι θα επιλέξει κάποιος να δείξει σε σχέση με αυτό αφορά τον ίδιο και αφορά και τον διοργανωτή. Τέλος πάντων, ίσως να μπορούσαν να γίνουν και περισσότερα πράγματα. Από την πλευρά του Δήμου, κυρία Κουρή, τι θα μπορούσε παραπάνω να γίνει? Εμείς ξεκινήσαμε τις εκδηλώσεις μας για περίπου κράτησαν ένα μήνα. Ακουμπήσαμε τις γειτονιές με όποιο τρόπο μας επιτρεπόταν,
Αυτό πρέπει να γίνει κατανοητό. Είχαμε πολύ καλές καρναβαλουπόλεις περιφερειακές. Είχαμε προβλήματα που αφορούσαν τον COVID, δηλαδή συντελεστές παραστάσεων θεατρικών του Καραγκιόζη αρρώστησαν. Οπότε ακόμα και θεατές, π.χ. ας πούμε στις περιφερειακές καρναβαλουπόλεις που θα γινόταν παραστάσεις στα Σελά, στο Καστρίτσι, υπήρξαν κρούσματα εκεί και δεν μπορέσαμε να, να ολοκληρώσουμε ή να δώσουμε αυτές τις παραστάσεις. Ο καιρός ήταν ανασταλτικός σε σχέση, για παράδειγμα, με την Καρναβαλούπολη στην παραλία Πατρών. Παρόλα αυτά, λοιπόν, παρόλες τις δυσκολίες, παρόλες τις αντικσότητες που αντιμετωπίσαμε, απλώθηκαν μια σειρά δράσεων σε όλη την πόλη. Για μας ήταν πολύ σημαντική η ποδηλατάδα. Έλειψαν όμως, κυρία Κουρή, εκδηλώσεις το τελευταίο τριήμερο. Οι εκδηλώσεις του τελευταίου τριημέρου, το είπα από την αρχή, ο κόσμος που ήρθε στην Πάτρα στερήθηκε αυτά που είχαμε διοργανώσει στην Αγίου Νικολάου, στις σκάλες Γιονγκαράκης, στις σκάλες Αγίου Νικολάου, στην πλατεία Γεωργίου και στον πεζόδρομο της Ρήγα Φεραίου. Αυτά δεν μπορέσαμε να τα κάνουμε γιατί μας απαγορεύτηκαν. Όπως μας απαγορεύτηκε και η καύση του καρνάβαλου, γιατί θα μάζευε κόσμο στο Μόλο. Αυτό λοιπόν που δεν έγινε στην πόλη δεν είναι γιατί δεν το είχαμε διοργανώσει, γιατί δεν είχαμε Plan B. Το Plan B το εφαρμόσαμε στη συναυλία που, αντί να την κάνουμε στην πλατεία Γεωργίου ή στο Μόλο, την κάναμε την Κυριακή το βράδυ στα Σφαγεία. Στην Καρναβαλούπολη που είχαμε διοργανώσει στα Ψηλαλόνια, την κάναμε πάλι και αυτή στα Σφαγεία και σε κλειστό χώρο, γιατί ο καιρός ήταν άσχημος και γιατί δεν μας επιτρεπόταν και στα Ψηλαλόνια. Ουσιαστικά λοιπόν σηματοδοτήσαμε μια σειρά δράσεων που χρόνια συνέβαιναν στο Πατρινό Καρναβάλι, όπου μας επιτρεπόταν σε ανοιχτό χώρο και όπου δεν μας επιτρεπόταν σε προάβλια σχολείων και στα παλαιά σφαγεία. Πώς σκέφτεστε το Καρναβάλι του 2024, θέλουμε να πιστεύουμε... Του 23 μήπως? Του 23, ναι, συγγνώμη, ναι. Του 23. Θέλουμε να πιστεύουμε ότι θα είμαστε ελεύθεροι. Το 20, όταν συνέβη το τελευταίο τριήμερο να ματαιωθούν οι εκδηλώσεις με ένα κρούσμα που είχαμε στη Θεσσαλονίκη, εμείς πιστεύαμε ότι το 21 θα κάνουμε καρναβάλι. Το 21 πάλι που κάνουμε το διαδικτυακό καρναβάλι, λέγαμε θα γίνει το 22 κανονικό. Ελπίζοντας λοιπόν ότι η πανδημία θα περάσει και δεν θα έχουμε ξανά ένα καινούριο κύκλο. Ελπίζοντας ότι οι εμπόλεμοι θα συνετιστούν και ότι θα έρθει ξανά η ειρήνη στην Ευρώπη, με την ελπίδα λοιπόν ότι και το διεθνές κλίμα θα είναι διαφορετικό και πιο κοντά στη χαρά και στην ειρήνη και στη δημιουργία και σε ό,τι χαρακτηρίζει την αποκριά. Εμείς θέλουμε ένα καρναβάλι που θα είναι σύντομο του χρόνου, λόγω της διάρκειάς του, να δώσουμε στην πόλη αυτά που στερήθηκε. Γιατί δεν είναι μόνο συναισθηματικά αυτά που στερήθηκε, είναι και οικονομικά. Και μπορεί η εστίαση και τα ξενοδοχεία εν μέρη να δούλεψαν το τελευταίο τριήμερο. Υπάρχουν όμως επαγγελματίες στην πόλη που δουλεύουν όλο το χρόνο και αυτοί και το 21 και το 22 έμειναν χωρίς δουλειά. Άρα λοιπόν ο στόχος μας είναι το καρναβάλι του 23 να είναι ένα πραγματικό καρναβάλι από την αρχή μέχρι τη μέρα που θα κάψουμε τον καρνάβαλο. Το ευχόμαστε όλοι. Να σας ευχαριστήσω, κυρία Κούρη. Καλό σας βράδυ. Ευχαριστώ. Καλό βράδυ. Στην Πάτρα βρίσκεται η Υπουργός Παιδείας Νίκη Κεραμέως, προκλησκεκλημένη σε εκδήλωση της ΔΕΠ Νέα Δημοκρατίας Αχαΐας με αφορμή την Παγκόσμια ημέρα της γυναίκας. Η κυρία Κεραμέως, κατά την είσοδό της στο χώρο της εκδήλωσης, έκανε δηλώσεις στους δημοσιογράφους. Είναι πολύ μεγάλη χαρά να είμαι απόψε στην Πάτρα και η επίσκεψη θα μπορούσε να ξεκινήσει με καλύτερο τρόπο από ότι με μια πολύ ωραία συνομιλία με τις νέες και τους νέους μας, οι οποίοι μου είχαν να μου καταθέσουν πολύ ενδιαφέρουσες απόψεις εν όψη και του νέου νόμου πλαισίου που ετοιμάζουμε για τα πανεπιστήμια. Συναντήθηκα με φοιτητές και φοιτήτριες που μου κατέθεσαν πολύ ενδιαφέρουσες προτάσεις σχετικά με τη λειτουργία των πανεπιστημίων, σχετικά με τις σπουδές τους. Προχωράμε τώρα σε μια βασική εκδήλωση που έχει να κάνει με αφορμή ακριβώς την ημέρα της γυναίκας. Το μυαλό μας όμως, η σκέψη μας, το βλέμμα μας είναι στραμμένο στην σκληρά δοκιμαζόμενη γειτονική Ουκρανία. Στην Ουκρανή μητέρα, γυναίκα, η οποία δοκιμάζεται και αυτό βεβαίως δεν σημαίνει ότι παράλληλα με αυτές τις πρωτόγνωρες συνθήκες που βιώνει η Ευρωπαϊκή Ήπειρος,
Παράλληλα, εκδηλώνουμε ως χώρα την απόλυτη συμπεριαστασή μας και με λόγια και με πράξεις συγκεκριμένες, και ταυτόχρονα όμως προχωράμε και σε δομικές αλλαγές που χρειάζεται και η χώρα μας. Όπως ξέρετε, πράγματι πέρσι υπήρξε πρόταση της συγκλήτου του Πανεπιστημίου Πατρών και υπήρξε θετική εισήγηση σχετικά της αρμόδιας ανεξάρτητης αρχής, Εθνικής Αρχής Ανώτατης Εκπαίδευσης, σχετικά με μία αναδιάταξη, θα έλεγα, του ακαδημαϊκού χάρτη, με στόχο την ενδυνάμωση του Πανεπιστημίου. Η πραγματικότητα είναι ότι κοιτάμε συνολικά τον ακαδημαϊκό χάρτη και το κοιτάμε από την αρχή της θητείας μας, με στόχο έναν. Πώς θα ενδυναμώσουμε περισσότερο τα πανεπιστήμια μας, πώς θα τα κάνουμε ακόμα πιο ποιοτικά, πώς θα βελτιώσουμε συνολικά την παρεχόμενη εκπαίδευση, την έρευνα, συνολικά την ανώτατη εκπαίδευση στη χώρα μας. Όπως ξέρετε, η ελληνική πολιτεία δεν είχε διορίσει εκπαιδευτικούς για πάνω από 12 χρόνια. Η δική μας κυβέρνηση στα πρώτα 2 χρόνια της θητείας της διόρισε πάνω από 16.000 εκπαιδευτικούς, για την ακρίβεια 16.200. Μάλιστα, την περσινή χρονιά είχαμε προϋπολογίσει 5.250 διορισμούς και αντί για 5.250 προχωρήσαμε σε 11.700 διορισμούς. Από εκεί πέρα υπάρχουν κάποιες προϋποθέσεις που αφορούν συνολικά τους διορισμούς στο δημόσιο. Ένας από αυτούς είναι ότι για τα πρώτα 2 χρόνια κανείς δεν μπορεί ακόμα να ζητήσει μετάθεση. Αυτό είναι ένας οριζόντιος, μια οριζόντια ρύθμιση, η οποία βεβαίως έχει συγκεκριμένες εξαιρέσεις σε περίπτωση ατόμων με αναπηρία, με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες κ.ο.κ. Να μην δοθεί καθαριότητα των νοσοκομείων της περιοχής σε εργολάβους, ζητάει το Εργατικό Κέντρο της Πάτρας. Σήμερα το πρωί δόθηκε συνέντευξη τύπου, καθώς στο τέλος του μήνα θα μείνουν στο δρόμο 162 καθαρίστριες, επειδή η σύμβασή τους δεν θα ανανεωθεί. Σε εργολάβους αναμένεται να δοθεί η καθαριότητα των δύο νοσοκομείων της περιοχής, καθώς το Υπουργείο δεν ανανεώνει τις συμβάσεις 162 καθαριστριών και στα δύο νοσοκομεία. Αυτός είναι και ο λόγος αντίδρασης του Εργατικού Κέντρου Πατρών, το οποίο παραχώρησε σήμερα συνέντευξη τύπου. Το Εργατικό Κέντρο Πάτρας είναι στο πλευρό όλων των συναδέλφων μας στην καθαριότητα του Πανεπιστημίου Πατρών και των νοσοκομείων της Πάτρας, που αυτές τις μέρες βρίσκονται σε κινητοποίηση για τη διασφάλιση των θέσεων εργασίας τους. Οι συνάδελφοί μας δίνουν εδώ και χρόνια ένα δίκαιο αγώνα για να έχουν σταθερή δουλειά με δικαιώματα, για να μην υπάρχουν εταιρείες και εργολάβοι μέσα στις σχολές και στα νοσοκομεία, για να μην ζουν κάθε τρεις και λίγο με το φόβο της απόλυσης, για να μπει τέλος στην ομοιρία στην οποία τους έχουν καταδικάσει διαχρονικά όλες οι κυβερνήσεις. Σήμερα στην πόλη μας απειλούνται με απόλυση πάνω από 150 καθαρίστρες στα νοσοκομεία της Πάτρας, καθώς λήγουν οι συμβάσεις τους στο τέλος του Μαρτίου, και 90 καθαρίστρες στο Πανεπιστήμιο, που λήγει η σύμβασή του στο Μάιο, τέλος Μάη. Είναι όλοι αυτοί οι συνάδελφοί μας που τα τελευταία χρόνια βρίσκονται στην πρώτη γραμμή για την προστασία των εργαζομένων, των ασθενών, των φοιτητών και όλου του λαού από την πανδημία, δουλεύοντας ταυτόχρονα με σοβαρές ελλείψεις και κενά σε προσωπικό. Αντί λοιπόν η κυβέρνηση να προχωρήσει στην άμεση ανανέωση όλων των συμβάσεων και μετατροπή του σε αορίστου χρόνου, προχωρά έχοντας πάρει πάσα και από τις προηγούμενες κυβερνήσεις που διατήρησαν στο ακέραιο τους νόμους και το απαράδεκτο καθεστώς της ομοιρίας των συμβάσεων ορισμένου χρόνου στην απόλυσή τους. Από την πλευρά τους, οι καθαρίστριες δηλώνουν αποφασισμένες να συνεχίσουν τον αγώνα τους. Εμείς οι καθαρίστριες στον Άγιο Ανδρέα είμαστε μάλλον 40 καθαρίστριες. 31 Μαρτίου λήγουν οι συμβάσεις μας. Μετά από 6 χρόνια συνεχής ανανεώσεις με ατομικές συμβάσεις και 15 χρόνια, 20 χρόνια συνολικά με εργολάβο. Εγώ συγκεκριμένα είμαι 16 χρόνια μέσα εκεί, εκ των οποίων τα 10 με εργολάβο και τα υπόλοιπα 6 χρόνια που κλείνουμε τον Ιούλιο με ατομικές συμβάσεις. Το τι έχουμε ζήσει με τον εργολάβο είναι γνωστό, το έχουμε πει άπειρες φορές. Ζούμε με αξιοπρέπεια τα τελευταία 6 χρόνια και έτσι θέλουμε να συνεχίζουμε να ζούμε. Πρέπει να σημειωθεί ότι στο τέλος Μαρτίου δεκάδες οικογένειες θα αντιμετωπίσουν το φάσμα της ανεργίας. Μιλάμε για 90 εργαζόμενους που είναι σε όλο το κάμπους του Πανεπιστημίου, δηλαδή Αγρίνιο, Αίγιο, Πύργο, Αμαλιάδα προς το παρόν, Κουκούλη κλπ. Οι οποίες περισσότερες, όχι όλες, αλλά οι περισσότερες, ο βασικός κορμός είναι συναδέλφισες και αυτές που δουλεύουν πάνω από 10 χρόνια στο Πανεπιστήμιο, πριν με εργολάβω τώρα με τις ατομικές συμβάσεις. Δεν είμαστε ούτε εμείς διατεθειμένοι, γι' αυτό έχουμε ξεκινήσει κι εμείς νωρίς να επιτρέψουμε να μπει ο εργολάβος. Θα συμμετέχουμε προφανώς στις κινητοποιήσεις του εργατικού κέντρου, σε οποίες μαζί αποφασίσαμε εξάλλου στη σύσκεψη, και φυσικά θα κάνουμε ό,τι περνάει από το χέρι μας, μπορεί και παραπάνω, για να μην περάσουν οι απολύσεις. Τώρα μιλάμε
Πρόκειται για οικογένειες μονογονιακές, οικογένειες πολύτεκνων, οικογένειες αυτές. Στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώθηκε το δελτίο μας. Σας ευχαριστούμε που μας παρακολουθήσατε. Καλό σας βράδυ.